Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό. Δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας τόσο. Πιστεύω ότι το τραγούδι έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Το έχει αποδείξει αυτό χρόνια. Και πιστεύω ότι είμαι πολύ τυχερός που καταφέρνω και γράφω έστω αυτά τα τραγούδια που έχω γράψει. Θα ήθελα να ήσουν εδώ. Στο τραγούδι όλα άρχισαν για τον Αντώνη Βαρδί σε ηλικία μόλις 6 ετών, από ένα ζεϊμπέκικο που χόρεψε μαζί με τον πατέρα του στο Φαλιρικό μπροστά στο Τζιτσάνι. Εκεί τραγουδούσαν επίσης ο Παπαϊωάννου, ο Ζαμπέτας και η Ρένα Ντάλια. Τον είδε ο επιχειρηματίας του μαγαζιού και σύντομα τον ζήτησε να τραγουδάει περιστασιακά. Σε ποιον να μιλήσω, αλήθεια να πω, τα μάτια να κλείσω, να ονειρευτώ. Καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να έχει, ενώ για βιοποριστικούς λόγους λίγο αργότερα δούλεψε δίπλα στο Μανώλη Χιώτη σε μαγαζί στην Πλάκα. Γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου του 1948. Ο πατέρας του ήταν ναυτικός, τον οποίο ακολούθησε για λίγο στο επάγγελμα, κάνοντας όμως και άλλες δουλειές. Δούλεψε σε βενζινάδικο, σε οικοδομή, ως υδραυλικός, αλλά και ως πλακάς. Δύσκολα χρόνια και, όπως έλεγε ο ίδιος, μεγάλωσε με το αχ του Καζαντζίδη. Περίμενα περίπου 30 χρόνια. Κάποια στιγμή τον πλησίασα, αφού έμαθα ότι λέει πολύ καλά λόγια για μένα, και του έπαιξα ένα τραγούδι, το τραγούδι στην Ελλάδα του 2000, που το τραγουδήσαμε μαζί με τον Πάνο και τον Χάρη Κατσιμίχα. Ήταν ένα όνειρο ζωής και τον ευχαρίστησα πάρα πολλές φορές. Στην Ελλάς του 2000 γίναν όλοι βασιλιάδες, λαϊκοί τραγουδιστάδες. Σε ηλικία μόλις 17 ετών είχε ήδη το δικό του συγκρότημα, τους Vikings. Συνεργάστηκε με όλους τους καταξιωμένους συνθέτες της εποχής: Μαρκόπουλο, Νικολόπουλο, Μούτσης, Πανόπολη, Κανδριώτη, Πλέσα, Λοΐζο, Καρνέζη, Σούκα και τόσους άλλους. Τα τραγούδια που έγραψε ήταν εκατοντάδες, τα οποία μοιράστηκε με όλους σχεδόν τους συναδέλφους του. Από τα ψηλά θα πέσω, πόσο ακόμα να πονέσω. Θέλω να μ' αγαπάς όπως τον ήλιο. Αχ, αυτά τα μάτια σου. Λες γελιδονάκι. Αποδέχτηζα ένα όνειρο τη μέρα. Τώρα η στράτα μου δεν πάει παραπέρα. Την αγάπη του για το τραγούδι εκδήλωσε και ο γιος του, Γιάννης Βαρδής, με τον οποίο βρέθηκαν πολλές φορές στην ίδια σκηνή. Αχ, ασυγούμε εμείς πριν χάσουμε το τρένο. Δεν έπαψε να μοιράζεται τα τραγούδια του με τους φίλους του και να υπηρετεί τη μουσική μέσα από τη σύνθεση και την ερμηνεία. Δεν μπορώ